Κοιτάξτε, αν δείτε το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, που ένα μεγάλο μέρος της σύνταξης, της χρηματοδότησης του μεταργασιακού βοήου προέρχεται από τα συντάξεις των επαγγελματικών ταμείων, πιστεύω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Ενισχυμένος προβλέπεται και ο ρόλος των επαγγελματιών διαχειριστών. Τι πιστεύετε? Σωστά. Και αυτός ο ρόλος και για αυτούς είναι λαμπρό το μέλλον και θα χρειάζεται περισσότερο επαγγελματική διαχείριση. Τα λεφτά πλέον δεν μπορεί να είναι σε τυχαίους, πρέπει να είναι επαγγελματίες οι διαχειριστές, διότι οι αποδόσεις προέρχονται από πειθαρχημένη επαγγελματική διαχείριση. Ο κλάδος επαγγελματικής ασφάλισης, ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης, έχει εισέλθει σε έναν οδικό κύκλο. Καθώς το τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργηθεί ήδη 5 επαγγελματικά ταμεία, ενώ είναι καθοδόν μέχρι τέλος του χρόνου να πάρουν άδεια άλλα 3 ταμεία από επιχειρήσεις εισηγμένες και μη που εκφράζουν πολύ δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, έχουμε σαν ένωση ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που ρωτάνε για το πώς θα μπουν στη διαδικασία να συστήσουν ταμείο, αυξημένο ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι και με το νέο πλαίσιο της οδηγίας που θα ενσωματωθεί μέχρι τέλος του χρόνου, όλα αυτά μαζί θα αποτελέσουν μια αφετηρία καινούργια για να έχουμε μια σημαντική ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα του κεφαλαιοποιητικού που χρειάζεται και η ελληνική οικονομία και η κοινωνία. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο συνολικός αριθμός των επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα σήμερα? Έχουμε 23 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούν στον κλάδο. Τα 19 είναι προαιρετικές ασφάλισης με βάση τον νόμο 329, τον ιδρυτικό, τον ΔΕΑ. Και 4 είναι τα υποχρεωτικής, πρώην επικουρικά που γίνανε υποχρεωτικά το 2013 με βάση το 4052 του 2012. Ενδεικτικά παραδείγματα αποδόσεων μπορείτε να μας δώσετε? Ναι, με βάση στοιχεία της ΕΙΟΠΑ, δηλαδή τα στοιχεία που στέλνουν οι υποπτικές αρχές στην ΕΙΟΠΑ από όλες τις χώρες και τα δημοσιεύει. Βλέπουμε ότι τα ταμεία τελευταία 8 ετία τρέχουν, τα ελληνικά ΤΕΑ τρέχουν με απόδοση 4,4% κατά μέσο όρο ετήσια βάση. Αντίστοιχο νούμερο στα ευρωπαϊκά ΤΕΑ που είναι πάνω από 105.000 είναι 5,1% ετήσια βάση. Άρα λοιπόν καταγράφουν σημαντικές αποδόσεις. Και φυσικά υπάρχουν και διακυμάνσεις που βλέπουμε αποδόσεις και από 20% σε δεκαετία μέχρι και 80% έχουν ταμείο που παρέχει αυτή την απόδοση. Και αν το συνδυάσουμε και με το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο που εκδόσει επίπτωση των εισφορών των ΤΕΑ και η παροχή, όλα αυτά μαζί αθρηστικά καταλαβαίνουμε τα ωφέλη που απορρέουν για τα ασφαλισμένα μέλη των επαγγελματικών ταμείων από συνδυαστικά αυτά τα δύο πυλώνες. Οι επαγγελματίες διαχειριστές θα παίξουν ένα κομβικό ρόλο στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Θα παίξουν έναν κομβικό ρόλο γιατί οι ανάγκες της εποχής, η πολυπλοκότητα των οικονομικών συμπεριφορών και των οικονομιών, των αποτελεσμάτων των οικονομιών, χρειάζονται ειδικότερη ανάλυση και επεξεργασία αυτής της πληροφορίας, η οποία θα καταλήγει πάντα στη λήψη κάποιων επενδυτικών αποφάσεων που θα κρίνουν και την μελλοντική ευμάρεια των ταμείων και κατ' επέκταση και των ασφαλισμένων. Οπότε ο επαγγελματίας διαχειριστής θα προσθέσει σίγουρα καλύτερη γνώση των αγορών, καλύτερες επενδυτικές επιλογές και πιθανότατα καλές αποδόσεις για τα χαρτοφυλάκια τα οποία διαχειρίζεται στο μέλλον.